Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή το αυριανό συνεδρίο και όχι μόνο, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δέντη, οι οποίοι είναι εδώ στο στούντιο του Αντένα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα πάρουμε την αφορμή λοιπόν από το αυριανό συνεδρίο, κύριε Κατρούγκαλο, για να ξεκινήσουμε εσάς. Διοργανώνεται αύριο στην πλατεία Συντάγματος. Η κυβέρνηση κατέθεσε τη συμφωνία στη Βουλή. Δρομολογούνται κοινοβουλευτικές διαδικασίες με τη σύμπραξη και άλλων βουλευτών. Δεν ανησυχείτε για το αυριανό συλλαλητήριο? Πώς το αντιμετωπίζετε? Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες πατριώτες που δεν θέλουν να υπάρχει το όνομα Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσής τους. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι από το 2007 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον το 2007, εγώ θα έλεγα από την ενδιάμεση συμφωνία, όλα τα πολιτικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία μεταξύ αυτών, θεωρούσαν ότι μόνο μέσω μιας συμφωνίας που θα κατοχύρωνε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσανατολισμό και θα ήρε ταυτόχρονα κάθε προοπτική αλυτρωτισμού από το γειτονικό κράτος, μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία. Έχω εδώ, την έδειξα προηγουμένως και στον κύριο Δένδια, την τελευταία σχετική δήλωση του κύριου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι πέρσι από τον Ιανουάριο, που είπε με πανηγυρικό τρόπο. Πριν ένα χρόνο, λοιπόν. Ναι. Από ένα χρόνο. Ναι, ναι. Έκτοτε δεν την έχει μεν επαναλάβει, αλλά προφανώς αυτή παραμένει η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Προς τιμήν του, ο κύριος Δένδιας αναφέρεται σε αυτή. Αλλά την έχω ακούσει αυτή τη θέση. Θα μας το πει και μετά, υποθέτω. Ναι, ναι. Ξέρω, επειδή το συζητάμε. Γιατί τον έχουμε εδώ γι' αυτό. Να άλλο λέω. Ναι. Αυτή λοιπόν η θέση της Νέας Δημοκρατίας, που από το 7 και μετά ήταν θέση του κόμματος, για την οποία είχε λιδωρηθεί ο Κώστας Καραμαλής και η κυρία Μπακογιάννη, από βουλευτές που είναι τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, δεν την ακούω να επαναλαμβάνεται από άλλους βουλευτές, εκτός από τον κύριο Δένδια και την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα πολιτικής ειλικρίνειας και τιμιότητας, όχι μόνο σε σχέση με το τι λέει το ένα κόμμα στο άλλο, με το τι λέμε στον ελληνικό λαό. Εγώ λοιπόν θέλω να ζητήσω από όλους όσους θέλουν να κατέφουν στην Αθήνα αύριο να διαβάσουν το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως θα το καταθέσουμε, όπως το καταθέσαμε και θα διατεθεί από τις εφημερίδες. Γιατί ακριβώς το επιχείρημά μας είναι ότι κλείνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλύτερο από κάθε άλλη προηγούμενη διαπραγμάτευση, ένα θέμα που βασάνιζε την ελληνική διπλωματία και τις σχέσεις μας με την περιοχή για πάνω από 30 χρόνια, και το κάνουμε στη βάση αυτού που ήταν η εθνική θέση. Εθνική θέση ήταν να υπάρχει σύνθετη ονομασία. Κύριε Δένδια, εσείς θα πάτε αύριο στο συλλαλητήριο? Θα απαντήσετε βεβαίως και για αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Να σας πω, εγώ ψεύομαι οποιονδήποτε θα πάει. Εμένα η προσωπική μου θέση είναι διαυγής και στα θέματα αυτά, στα θέματα εθνικών θεμάτων και εθνικής πολιτικής. Την έχω διατυπώσει επανειλημμένως, εμένως αυτήν. Αλλά θέλω να πιαστώ από αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί για μένα έχει σημασία τι είπε. Είπε, πέραν από ότι είπε για τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν έχει κρύψει τη θέση μας, στη Θεσσαλονίκη τη διατύπωσε, στη Διεθνή Έκθεση, ξεκάθαρα, σταράτα, τίμια, μπροστά στην κοινωνία. Ότι, είπε, θα, κλείσαμε, ότι θα είναι και το Μακεδονία στο όνομα. Υπέρ τη σύνθετη ονομασία. Βέβαια, για να μην κοροϊδευόμαστε, η δική μας σκέψη είναι η μία λέξη, όχι δύο λέξεις όπως έχει προληφθεί τώρα, για να είμαστε και σε αυτό συνεννοημένοι. Έτσι. Αλλά πάμε από εκεί και πέρα. Κλείσαμε, λέει ο Υπουργός, με τον καλύτερο τρόπο. Κλείσαμε πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, τεράστιο ερωτηματικό. Η δική μας απάντηση όχι. Κλείσαμε με το χειρότερο τρόπο. Κλείσαμε. Και αυτό είναι το κακό για μας. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε τώρα. Γιατί άμα είναι να κλείσουμε με το χειρότερο τρόπο, ξέρετε, καλύτερα να μην κλείσουμε. Γιατί κλείσαμε με το χειρότερο τρόπο? Διότι παραχωρήσαμε αυτό που είχαμε να παραχωρήσουμε. Ποιο ήταν αυτό? Η σύνθετη ονομασία. Το παραχωρήσαμε και μάλιστα με δύο λέξεις, Βόρεια Μακεδονία. Αλλά στο θέμα της εθνικότητας, θέλετε να το πούμε ηθαγένειας, ηθαγένειας. Λοιπόν, για τις συζήτησεις νομίζω ότι πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ηθαγένειας, δεν το συζητάμε. Προσέξτε, πώς το διατυπώνουμε. Μακεδόνας, κάθετος, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Κατά την άποψή μας, τεράστιο λάθος. Λάθος, τεράστιο. Γλώσσα, λάθος. Να σας πάω σε άλλα πρακτικότερα θέματα. Σήματα. Μια ολόκληρη διαδικασία διαπραγμάτευσης με επιτροπές, με τρία, με τούτο, με εκείνο, με τα άλλα. Δεν θα μπορέσουμε θα πρέπει να την ξαναγράψουμε τη συμφωνία. Εμείς έχουμε αντίρρηση. Θα τα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό ζητήσαμε τη μακρά διαδικασία. Η οποία θα γίνει, από ό,τι κατάλαβα. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, τι με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Σας λέω, εγώ που είμαι γενικά μετριοπαθής και μετράω και τα λόγια μου και δεν μου αρέσει να διχάζει την κοινωνία. Ότι με τον τρόπο που χειρίστηκε το εθνικό θέμα ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, δίχασε την ελληνική κοινωνία. Αυτό που βλέπουμε αύριο. Τι είναι? Είναι η απάντηση μιας αγανακτισμένης κοινωνίας σε έναν πρωθυπουργό που πήγε στα κρυφά και διαπραγματεύτηκε, στα κρυφά και έκλεισε ένα θέμα. Δεν ενημέρωσε τους θεσμικούς του εταίρους. Τι είναι οι θεσμικοί του εταίροι? Εμείς, η αντιπολίτευση.
Δεν είχε υποχρέωση να κλείσει την πόρτα, να φωνάξει το Μητσοτάκη. Τον μετριοπαθή Μητσοτάκη, το οποίο ο κ. Κατρούκαλος. Αυτό έγινε όμως τώρα πια, κύριε Δένε. Έχουμε φτάσει στο σήμερα πια. Έγινε, αλλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Η μισή κοινωνία στο δρόμο να διαμαρτύρεται και να μην καταλαβαίνει τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό για τη μισή κοινωνία το βλέπουμε και με τη δημοσκόπηση που είναι αύριο στο πρώτο θέμα, όπου 60% και πάνω λένε όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να το συνυπολογίσετε αυτό μαζί με το αυριανό σχέδιο. Πιο πάνω, ανεβείτε. Μισό λεπτό. Τι προσπάθησα να πω προηγουμένως και δεν αμφισβητήθηκε. Προς τιμή του, γιατί είναι τίμιος πολιτικός από τον κύριο Δένδια. Ότι ειδικά το όνομα και η σύνθετη ονομασία αποτελούν κοινή συνισταμένη όλων των πολιτικών δυνάμεων, εκτός από το Λάος, από το 7, τώρα εκτός από τους ΑΝΕΛ και την Ένωση Κεντρών. Από εκεί και μετά. Όταν τα πολιτικά κόμματα δεν εξηγούν γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας, να κλείσει αυτή η διαμάχη, γιατί 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με το συνταγματικό τους όνομα, επειδή έχουμε νομική υποχρέωση που την αναλάβαμε με την ενδιάμεση συμφωνία να βρούμε λύση, αυτό που λένε δεν μας νοιάζει που θα τους λένε οι άλλοι, εμείς θα τους λέμε έτσι, δεν είναι σωστό. Γιατί ακριβώς αν το κάνουμε, παραβιάζουμε υποχρέωσή μας από το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί μετά να έρθουμε να συζητήσουμε τι μας δώσανε και τι τους δώσαμε. Αυτοί άλλαξαν το όνομά τους και άλλαξαν το σύνταγμά τους για να αλλάξουν το όνομά τους. Αυτοί κάναν τη βασική παραχώρηση για το όνομα. Από εκεί και μετά, τίποτα σε αυτά που λέει η συμφωνία δεν είναι αντίθετο στα δικά μας συμφέροντα. Ας πάρουμε το ζήτημα της εθνότητας. Για ηθαγένεια μιλάει μέσα το σύνταγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και μετά, δεν είναι μόνο αυτό που κερδίσαμε. Τι κερδίσαμε? Ότι αυτοί δεν μπορούν πια να διεκδικούν τίποτα σχετικό με την ελληνική ιστορία, με την ελληνική αρχαία Μακεδονία. Γιατί δεν πιέσαμε εμείς το όνομα να είναι, του πολίτη να είναι Βόρειο Μακεδόνας? Γιατί προσέξτε, η συμφωνία αφορά. Αυτό είναι η Βόρεια Μακεδονία, ο πολίτης θα είναι Βόρειο Μακεδόνας. Η συμφωνία αφορά την ονομασία του κράτους. Πάντοτε αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς θα προσδιορίζονται ατομικά ή συλλογικά είναι δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να τους πούμε τι είναι. Τι μπορούμε να τους πούμε, τι δεν είναι. Στο βαθμό που η δική τους ταυτότητα θίγει τη δική μας. Και αυτό το κατοχυρώνει η συμφωνία. Λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία. Δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία. Αυτό είναι το άρθρο 7, παράγραφος 4. Κύριε Υπουργέ, αύριο θα πάρουν ολόκληρη τη συμφωνία. Μισό λεπτάκι. Και την επομένη τη συμφωνία, τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν? Από όλα τα δημόσια κτίρια και τα μνημεία να βγάλουν οτιδήποτε θυμίζει την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Να αλλάξουν τα ονόματα των δρόμων. Να αλλάξουν τα ονόματα των δημοσίων κτιρίων. Στο μέλλον, οτιδήποτε όχι απλώς είναι κρατικό, αλλά χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα, ακόμα και αν είναι ιδιωτικό, αν έχει τη λέξη Μακεδονία. Την οποία θα πάρει αύριο, όπως λέτε και εσείς, οι πολίτες θα την πάρουν με τις κυριακάτικες εφημερίδες, θα την δουν αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να επανέλθω στο θέμα του συλλαλητηρίου και στο θέμα αυτό. Να ρωτήσω ότι ο κόσμος μπορεί να. Δεν είναι ρητορική ερώτηση. Εσείς έχετε την αίσθηση τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει στον κόσμο ότι η θέση της είναι σύνθετη ονομασία που αναπεριλαμβάνει το όνομα Μακεδονία? Αυτό καταλαβαίνετε εσείς? Εγώ ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Προσωπικά θα μας πει ο κύριος Δένδιας. Εγώ δεν μπορώ. Ο κύριος Δένδιας. Εδώ και ένα λεπτό. Ο κύριος Δένδιας είναι καθαρός και κρυστάλλινος σαν το νερό. Αλλά ξαναλέω, εγώ αυτή τη θέση που διατύπωσε την έχω ακούσει μόνο από τον ίδιο και λίγο από την κυρία Πακογιάννη. Τελευταία δεν την ξαναλέω. Όποτε ακούω όμως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε Μακεδονία, δεν θα παραδώσουμε το όνομα. Θα είναι αύριο στο συλλαλητήριο άνθρωποι που λένε αυτό το πράγμα. Όταν η θέση της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας λέει ο κύριος Δένδιας, είναι ότι όχι. Εσείς από του αυτούς που έχετε καλέσει μέχρι τώρα και τους έχετε ακούσει, τι έχετε καταλάβει? Κύριε Δένδια, παρακαλώ, γιατί να είμαστε ισορροπημένοι. Όχι ισορροπητές, αλλά ισορροπημένοι. Όχι διαλόγων δικών μου, διαλόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Όχι τις δεκάδες περιπτώσεις. Τοποθετήθηκε ευθύτατα για το θέμα της ονομασίας. Στην πάντα. Εμείς θα θέλαμε μια λέξη, καθαρές κουβέντες, όχι δύο λέξεις. Είναι παγίδα. Φεύγουμε από αυτό. Αλλά να υπάρχει μια Μακεδονία. Λέμε μα αυτά είναι λελειμμένα και λεγμένα. Πάμε όμως. Για εσάς, κύριε Δένδια, είναι σαφές. Εσείς πάντα τα ίδια λέγατε. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Είπε ο Υπουργός πριν, καλή συμφωνία. Λέμε εμείς, όχι καλή συμφωνία. Και τους λέμε και κάτι παραπάνω. Κακή συμφωνία για συγκεκριμένους λόγους. 1, 2, 3, 4. Και δεύτερον. Αυτό θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν είχαμε κληθεί να βοηθήσουμε. Μας την κρύψατε και διχάσατε και την κοινωνία. Και αυτό είναι τεράστια ευθύνη σας. Και τώρα τι? Εμείς δεν μπορούμε, θα καταψηφίσουμε ξεκάθαρες κουβέντες. Θα το εμποδίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Λοιπόν, είναι πολύ καθαρό το τι λέμε. Επιτρέψτε μου για να είναι καθαρό τι λέει ο κύριος Δένδιας και τι λένε άλλοι. Ο κύριος Γεωργιάδης, όταν. Η κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, όμως είμαστε. Αυτός δίνει όμως τον τόνο αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία. Όχι τώρα. Χαρακτήριζε απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος, τρομάρα του Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, να υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Και είναι ακόμα χειρότερη πρόστιχη πράξη
να κάνουν το άσπρο μαύρο και να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την άτακτη υποχώρηση σε επιτυχία. Ο ισχυρισμός μου λοιπόν δεν είναι. Ναι, να μην μείνουμε στις δηλώσεις, γιατί κατά καιρούς ακούγονται πολλές δηλώσεις, όπως ξέρετε. Η πολιτική ειλικρίνεια είναι η βασική υποχρέωση των κομμάτων. Να λένε τη θέση τους στον ελληνικό λαό. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτό κάναμε. Και γι' αυτό θέλουμε να είναι η συμφωνία στα χέρια όλων. Και γι' αυτό είμαστε εμείς που προτείναμε στην άλλη πλευρά να κρατήσει η συζήτηση στη Βουλή και να γίνει debate του αρχηγού μας και πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος για τον οποίο δεν θέλει η άλλη πλευρά να δεχτεί αυτή την μονομαχία είναι ακριβώς γιατί ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που θυμούνται όπως ο κύριος Δένδιας ποια είναι η θέση της Δημοκρατίας. Μόνο αυτό ο κύριος Δένδιας θυμάται, μάλλον δεν, έτσι. Δεν, όχι, κύριε Δένδια, παρακαλώ. Για το θέμα του debate, έτσι, πάλι ναι. Ξεκάθαρα. Ο πρωθυπουργός δεν θέλει μακρά διαδικασία. Φάνηκε αυτό στην ψήφο εμπιστοσύνης. Τρεις μέρες έλεγε ο κανονισμός της Βουλής. Μια μισή μέρα το κάνει. Τώρα θα γίνουν όμως περισσότερες. Ναι, θα ήταν ολοκληρωμένη η κοινοβουλευτική διαδικασία. Εδώ έγινε φασαρία. Έτσι. Δεν μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Ακριβώς γι' αυτό προτείνει το debate. Γιατί τι προτείνει στο debate? Σου λέει να τραβήξω εγώ για μια ώρα όλη την προσοχή και να σταματήσει πολύ κουβέντα. Μέσα στη μια ώρα κάπως από εδώ, κάπως από εκεί θα τα μπουρδουκλώσω, θα κάνω και θα ράνω. Ό,τι και να γίνει, μια ώρα είναι, θα περάσει. Εάν το αφήσει όπως θα γίνει στη Βουλή επί τρεις μέρες, θα δεχθεί καταιγισμό πυρών η κυβέρνηση. Μην κοροϊδευόμαστε. Διότι ξέρετε, στη Βουλή μπορεί να πας στη λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να πας μόνο στο όνομα. Μπορεί να πιάσει τη συμφωνία, να πιάνει τα άρθρα, να τα διαβάσει, να καταθέσει πρακτικά, να καταθέσει σχετικά. Θα του πούμε τι έχουν κάνει λάθος. Κοιτάτε, σας ξαναλέω, εδώ έχει υπάρχει ευθύνη. Έχει τώρα νέα πλειοψηφία η κυβέρνηση στο να περάσει. Να το συμφωνία. Δούμε. Οι βουλευτές δεν είναι ούτε κουφοί ούτε τυφλοί. Μπορεί να ακούσουν. Διότι ξαναλέω, δεν είναι μόνο το όνομα. Έναντι του ονόματος η χώρα έπρεπε να πάρει πράγματα και δεν τα πήρε. Και ξαναλέω για πολλωστή φορά. Αυτοί αλλάζουν το όνομά τους, όχι εμείς. Όχι, ναι. Αυτοί κάνουν τη μέγιστη παραχώρηση. Εμείς όμως παραχωρήσαμε, εσείς τους παραχωρήσατε, εμείς δεν μετήχαμε, ούτε ξέραμε τίποτα, ούτε στον ήρωα μας. Κρυφά, πάπα μας τα σκάσατε. Εμείς τους παραχωρήσαμε να υπάρχει το Μακεδονία μέσα στο όνομά τους. Τους το παραχωρήσαμε. Εάν θεωρούμε ότι είναι δικό μας. Εάν θεωρούμε, αν η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι έχουμε κανένα δικαίωμα σε αυτό. Εντάξει. Αλλά αν θεωρούμε ότι είναι δικό μας, τους δώσαμε κάτι τεράστιο. Υπάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής πολιτικής ήταν ότι κανείς δεν μπορεί να μονοπολεί τον όρο Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία η αρχαία ήταν μόνο ελληνική και έχουμε και τη δική μας ελληνική Μακεδονία. Ποτέ λοιπόν δεν είχαμε αμφισβητήσει, ειδικά από την ενδιάμεση συμφωνία και μετά, το 92 πράγματι. Μην πάμε τόσο παλιά και δεν προλαβαίνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο λόγω του ενδιάμεση. Από την ενδιάμεση συμφωνία το 94. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς λοιπόν από την ενδιάμεση συμφωνία και μετά, που προσοχή ποτέ δεν ήρθε στη Βουλή για κύρωση. Αντίθετα με εμάς που προφανώς θα φέρουμε τη συμφωνία των Πρεσπών και θα ζητήσουμε την αναλυτικότερη συζήτηση. Υποχρεούστε από την άλλη πλευρά. Υποχρεωνόμαστε. Από το Σύνταγμα υποχρεωνόμαστε, γιατί θέλουμε να υπάρχει συζήτηση. Το επιχείρημά μου είναι άλλο. Από το 1995 λοιπόν είχαμε δεχτεί τη σύνθετη ονομασία. Ούτως ή άλλως και το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει τη Μακεδονία εκεί. Ναι, πώς βλέπετε τώρα, πώς θα περάσει η συμφωνία. Η άλλη πλευρά ήταν που έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμά της και το όνομά της. Και αυτή ήταν μια μείζον υποχώρηση που κανείς δεν περίμενε ότι θα την πετύχουμε. Ειδικά την αλλαγή του Συντάγματος. Ακόμα και αυτό που σας έδειξα δεν έχει την αλλαγή του Συντάγματος μέσα. Αυτό προσθέθηκε μετά, γιατί εμείς θέλαμε συμφωνία να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά και να μην επιστρέψει. Εντάξει. Τόσο φάκελο, δηλαδή. Είχαμε μεγάλο φάκελο, δεν προλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει ένα χρόνο. Θέλω να. Όχι απλώς να ελπίζω, να είμαι βέβαιος ότι θα περάσει με μια άνετη πλειοψηφία, απόλυτη και παραπάνω, ακριβώς γιατί και εγώ έχω εμπιστοσύνη στην εθνική συνείδηση των βουλευτών και στην αντίληψή του ότι είναι μια εποφελής εθνικά συμφωνία που μας καθιστά ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια, σταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή και μας επιτρέπει το διπλωματικό κεφάλαιο που θα κερδίσουμε εκεί να το ξοδέψουμε εκεί που έχουμε ανάγκη. Στα ανατολικά μας σύνορα. Μια κουβέντα. Εγώ θέλω να εκφράσω την ανάποδη ακριβώς ελπίδα. Να μην περάσει συμφωνία, να πέσει με το καλό η κυβέρνηση, μια άλλη κυβέρνηση, ισχυρότερη, βασισμένη στη συνένεση της κοινωνίας, να διαπραγματευτεί τα λάθη αυτής της συμφωνίας από την αρχή, να πάμε σε κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.